Συνταγή είναι απλή για το αντικριστό μας. Μόνο αλάτι, ματαρνί, να είναι από τον πεθερό μας. Η καραντίνα, καραντίνα, αλλά και η ψισταριά, ψισταριά. Τι και αν στην Ελλάδα βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, τα κάρβουνα πήραν φωτιά. Μπορεί οι παρέες φέτος να ήταν μικρότερες και το γλέντι να περιορίστηκε στα άτομα που βρίσκονταν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, όμως ο Οβελίας σουβλίστηκε στο φετινό αλλιώτικο Πάσχα. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για όλο τον κόσμο, αλλά βλέπω ότι δεν χάνετε το κουράγιο σας, την αισιοδοξία σας. Όχι. Όχι, γιατί αν τα χάσουμε αυτά έχουμε καταρρεύσει. Μόνο η αισιοδοξία έχει μείνει. Λοιπόν, καθόμαστε κι εμείς, το απολαμβάνουμε και περιμένουμε να περάσει ο καιρός να τηρούμε βέβαια. Δεν μαζευτήκαμε 10 άτομα που θα ήμασταν άλλη φορά. Να προσαρμόσουμε κάπως αυτό που πρέπει να κάνουμε. Χωρίς να έχουμε συνοστισμό, χωρίς να έχουμε μεγάλη παρέα, πολύ κόσμο, σεβόμαστε τα πάντα. Και πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ναι, προσπαθούμε να τηρήσουμε τις παραδόσεις ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς, εντάξει, δύσκολες είναι οι μέρες μας. Εντάξει, μοναχικά, οικογενειακά είμαστε. Έχω συνηθίσει βέβαια, δεν βαριέμαι τόσο τώρα. Λείπει και ο αδερφός, αλλά εντάξει. Καλά να είμαστε. Αρνάκι στο φούρνο με πατάτες είχε βάλει ο μπαμπάς. Εντάξει, ωραία ήτανε, καλά περάσαμε. Πατάτες και τζατζίκι είναι κυρίως τα πιάτα που συνοδεύουν το αρνίκι φέτος. Άντρες και γυναίκες σήκωσαν τα μανίκια, έστρωσαν το πασχαλινό τραπέζι και γεύτηκαν τις νοστιμιές που ετοίμασαν, ενώ δεν παρέλειψαν να τσουγκρίσουν και τα κόκκινα αυγά, όπως προστάζει το έθιμο. Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος για τους κριτικούς, με το σκηνικό να είναι άκρος ανοιξιάτικο. Έχετε ξεκινήσει πολλή ώρα από νωρίς το ψήνετε? Από τις 10 η ώρα. Και δεν είναι ακόμη ώρα να φάτε? Έτοιμο είναι, έτοιμο. Τώρα θα πάμε. Εμείς ήμασταν 4 οικογένεια, είμαστε τώρα 3, ο γιος είναι στοιχείο. Ξαποστάσεως μιλάμε, τα χρόνια μας πολλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Και ώρα για να φάμε. Τι ψήσατε? Στο ξυλόφουρνο. Το αρνάκι με τις πατάτες. Κλασικά. Πατάτες ριγανάτες, τζατζίκι, δύο λόγια σαλάτες. Αυτά. Αντικριστό. Και από μέσα έχει κάνει το γολέμονο, σαλατικά και αυτά. Σας λείπουν όμως κάποιοι από την οικογένειά σας, λείπουν τα εγγόνια από την Λείπει ο γιος μου με την ύφη μου και οι εγγόνες μου. Άξι, δεν μπορούσαν να έρθουνε, τι να κάνουμε. Συγκινητικό είναι όμως το μήνυμα που στέλνει ο κύριος Μιχάλης για όλους εκείνους που έφυγαν. Έχουν παίξει παλαμάκια όμως για την αστυνομία, για περασπιστική, για τους γιατρούς, για το προσωπικό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παίξουμε και ένα παλαμάκι για τους ανθρώπους που έχουν φύγει και δεν μπορέσαν από τη μία και την άλλη μεριά να χαιρετήσουν τα παιδιά τους, να τους πούνε το τελευταίο αντίο, το τελευταίο φιλί, είτε οι γονείς, οι ανθρώποι έχουν φύγει προς τα παιδιά, είτε τα παιδιά προς αυτούς. Νομίζω ότι τα αξίζουν ένα χειροκρότημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγωνιστήκαν, άλλοι τα καταφέραν, άλλοι τα καταφέραν, άλλοι δεν τα καταφέραν. Τους εύχομαι σε όλους αυτούς που έχουν φύγει καλό ταξίδι και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε όλοι εκεί. Ευχή όλων φυσικά είναι να βγούμε όσο το δυνατόν συντομότερα από την καραντίνα, η περιπέτεια στην οποία μας έχει βάλει ο κορονοϊός να λήξει και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά!